Δημήτρης Μάζης μαζί μας. Δημήτρη, πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ολυμπιακό, δεύτερη χρονιά για σένα στην ομάδα. Έχεις ζήσει πολλές τέτοιες καταστάσεις ως παίχτης. Τι μπορούμε να πούμε έτσι τώρα πριν ξεκινήσει η σκληρή δουλειά για εσάς? Στην αρχή της χρονιάς λίγα είναι τα πράγματα που μπορείς να πεις. Γενικότερα εκείνο που έχει σημασία για κάθε ομάδα στο ξεκίνημά της είναι να υπάρχει πολύ όρεξη. Βλέπω από τα πρόσωπα των παιδιών ότι έχουν πάρα πολύ όρεξη και πολύ θέληση σε μια χρονιά. Γι' αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Να μην έχουμε τραυματισμούς και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Σίγουρα είναι διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με πέρυσι στο Γέρακα που ήσασταν και λιγότεροι και ήταν έτσι λίγο μια πιο δύσκολη κατάσταση με τον Ολυμπιακό να μπαίνει τότε στο πρωτάθλημα όχι ως φαβορί αλλά ως συνεχόμενος πρωταθλητής. Τελικά να χάνετε το πρωτάθλημα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και πλέον να ξεκινάτε με μεγαλύτερη αισιοδοξία να πούμε το στόχο της επιστροφής στην κορφή. Η περσινή χρονιά με τη φετινή ήταν τελείως διαφορετική. Σίγουρα ο Ολυμπιακός συνεχόταν από ένα σερί από κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Αλλά υπήρχε και μια γενικότερη αναταραχή στο σύλλογο. Η περσινή πρώτη προπόνηση, ό,τι θυμάμαι, ήταν πολύ περίεργα τα πράγματα γιατί ακόμα δεν ξέραμε καλά-καλά ποιοι θα είναι οι παίχτες. Υπήρχε γενικώς μια απορία στα μάτια ολονών για το τι θα γίνει στη χρονιά, θα είναι τα πράγματα όπως μας είχαν πει. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει μια δυναμική, έχει δείξει ότι θέλει να πάρει αυτό που έχασε πέρσι και να βρεθεί εκεί που ήταν τα τελευταία χρόνια. Η διοίκηση το έχει δείξει αυτοέπρακτα όλη την προηγούμενη χρονιά και η ομάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι αγωνιστικά θεωρώ πολύ καλός από εσείς πέρσι. Εσύ το πόσο όρεξη έχεις να ξεκινάς έτσι μία ακόμη προετοιμασία σε αυτή τη μεγάλη καριέρα που έχεις κάνει στο πόλο? Εγώ ειδικότερα μετά από όταν σταμάτησα την εθνική ομάδα νομίζω ότι αυτός ο χρόνος που μου δίνει το καλοκαίρι για ξεκούραση μου δίνει πολύ δύναμη και βλέπω από τον εαυτό μου ότι έχω πάρα πολύ όρεξη και νομίζω ότι μου έχει λείψει ήδη τον καιρό που κάτσαμε και η προπόνηση και οι αγώνες και το ομαδικό πνεύμα που υπάρχει στην ομάδα. Έτσι, μια τελευταία ερώτηση να μου κάνεις ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα που φαίνεται ότι θα ξεκινήσει. Θα είναι και με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο οικονομικό κομμάτι, όχι μόνο στο πόλο βέβαια, αλλά παντού στη χώρα. Τι εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε για το πρωτάθλημα που θα δούμε? Θα είναι πρωτάθλημα που ο Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι θα κυριαρχήσουν και θα παλέψουν για τον τίτλο? Κατάλαβες, είναι μια ερώτηση γενική. Κοίταξε, φαίνεται από αγωνιστικής άποψης ότι οι δύο ομάδες που είναι το προβάδισμα είναι Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι. Σίγουρα όμως αυτό με σιγουριά δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα είναι μόνο αυτές οι δύο ομάδες ή θα υπάρξει κάποια τρίτη, κάποια τέταρτη που θα διεκδικήσει κάτι. Το ζήτημα το οικονομικό νομίζω ότι έχει αναλυθεί πολύ. Θεωρώ ότι η κατάσταση στον αθλητισμό είναι παρόμοια με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Είμαστε υποχρεωμένοι, νομίζω και οι αθλητές και οι ομάδες όλοι, να κάνουν κάποια βήματα προς τα πίσω σε κάποια θέματα. Όμως παρόλα αυτά νομίζω ότι μέσα από αυτή την κατάσταση μπορεί να δημιουργηθούν νέα πράγματα, νέες ομάδες με διαφορετικό τρόπο σκέψης και νομίζω ότι μπορεί να δούμε και λίγαν συνδυόμως μεγάλες επιτυχίες όπως οι παλιότερες, ας πούμε, του Ολυμπιακού που έφτασε στην κατάκτηση του Champions League ή της Βουλιαγμένης παλιότερα που έφτασε και κατέκτησε το κύπελλο Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι όταν ήρθαν αυτές τις επιτυχίες δεν είχε τόσο μεγάλη οικονομική άνοιξη, τουλάχιστον στο χώρο της ενδοσφαίρεσης. Να είσαι καλά, Δημήτρη, καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ.